τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, της αλυψάσεις των Κύριων Μύρο, πόρνης γυναικός, μενίαν ποιήσθε οι θειότατη πατέρες εθέσπισαν, ότι προ του σωτηρίου πάθους, Τετάρτη είναι του το γέγονεν. Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην αμαρτωλή γυναίκα, η οποία μετανοημένη, άλυψε τα πόδια του Χριστού με μύρο και συγχωρήθηκε για τα αμαρτήματά της διότι έδειξε μεγάλη αγάπη και πίστη στον Κύριο. Δύο γυναίκες ήσαν αυτές που άλυψαν τον Κύριο με μύρο. Η μία ήταν η Μαρία η αδελφή του Λαζάρου και το έκανε αυτό από ευγνωμοσύνη προς τον διδάσκαλο επειδή ανέστησε τον αδελφό της. Η Μαρία η αδελφή του Λαζάρου δεν έχει καμία σχέση με την πόρνη γυναίκα της Μεγάλης Τετάρτης. Την Μεγάλη Τετάρτη λοιπόν η Εκκλησία μας επιτελεί την ανάμνηση αυτής της αμαρτωλής γυναίκας που μετανοημένη άλυψε με μύρο τον Κύριο, καθώς επίσης την Μεγάλη Τετάρτη έγινε και η προδοσία του Ιούδα. Γι' αυτό και νηστεύουμε κάθε Τετάρτη και νηστεύουμε και την Παρασκευή λόγω της Σταύρωσης και των Παθών. Δύο ημέρες πριν από το νομικό Πάσχα των Ιουδαίων, την 21η Μαρτίου, τετάρτη ημέρα της εβδομάδος, η γυναίκα εκείνη η αμαρτωλή άλυψε με μύρο την κεφαλή του Χριστού και τα πόδια του και με τις τρίχες της κεφαλής τα σκούπισε. Το πολύτιμο εκείνο μύρο ήταν αξίας 300 δυναρίων. Από τους μαθητάς κατεξαίρεσιν ο φιλάργυρος Ιούδας σκανδαλίζεται δήθεν για την απώλεια τέτοιου μύρου ο Χριστός τον επιπλήτη να μην ενοχλεί την γυναίκα και ο Ιούδας αγανακτώντας βαδίζει προς τους αρχιερείς οι οποίοι ήσαν συγκεντρωμένοι στην αυλή του Καϊάφα και έκαναν συμβούλιο κατά του Ιησού και συμφώνησε μαζί τους την προδοσία του διδασκάλου για τριάντα αργύρια και από τότε ζητούσε την κατάλληλη ευκαιρία να τον παραδώσει. Από αυτό το γεγονός έχει την αρχή της ήδη από τους αποστολικού χρόνους η νηστεία της Τετάρτης. Ο Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου λέει τα εξής για την σημερινή ημέρα. Ας μακαρίσουμε την γυναίκα αυτή που με τα βάκρια της μετανία της ξέπλυνε την ενοχή της και με τα μοίρα της προσφοράς της τίμησε τον σωτήρα μοιράστηκε με τον αγαπημένο του μαθητή τον Ιωάννη το σώμα του Χριστού. Εκείνος κατά τον μυστικό δείπνο ανέπεσε, έγιρε επάνω στο στήθος του Κυρίου. Αυτή τώρα εγγύζει τα πόδια του Χριστού, αλήφοντάς τα με νάρδο. Δεν γράφει το Ιερό Ευαγγέλιο, αν μαζί με τα βάκρια που έτρεχαν από τα μάτια της γυναίκας εκείνης, αν βγήκαν και από τα χείλη της κάποια λόγια, λόγια συντριβής και ευγνωμοσύνης. Αλλά ό,τι αποσιώπησε η Αγία Γραφή, ό,τι ίσως πραγματικά δεν πρόφεραν εκείνα τα μακάρια χείλη, ό,τι έστω μονάχα η καρδιά της μετανοημένης γυναίκας έλεγε και το άκουγε μόνο ο καρδιογνώστης Κύριος, το διατρανώνουν και το τονίζουν στην ιερή τους λύρα απόψε η υμνοδοί της Εκκλησίας, τα ειδόνια του Πνεύματος, που δεν κελαϊδούν απλώς όσα είναι γραμμένα στον Λόγο του Θεού την Αγία Γραφή, αλλά και όσα δεν είναι γραμμένα και μονάχα εννοούνται, με κορυφαίο τροπάριο το δοξαστικό της Γασιανής Μοναχής. Ας προσέξουμε λοιπόν τα γλυκόμολπα και κατανικτικά αυτά λόγια, που άντλησαν οι ποιητέ της Εκκλησίας από την καρδιά εκείνης της γυναικός και που τόσο ταιριάζουν σε κάθε μετανοημένη ψυχή. Ας τα κάνουμε και εμείς άσμα μας. Δεν είναι κτήμα ενός προσώπου, αλλά κοινή περιουσία όλων. Η αμαρτωλός που μετενόησε είναι εκπρόσωπος όλων μας, σύμβολο και υπόδειγμα όλων μας. Μη με την πόρνη να πορύψεις ο Υιός της Παρθένου. Μην με αποδιώξεις, μην με αποθήσεις εμένα την κατεσπιλωμένη, η αίτησα σπήλου και πανάγνου Μαρίας. Είσαι ο Άγιος και είμαι η ρηπομένη, είσαι ο δίκαιος και είμαι η ένοχη. Είσαι το άνθος της αυθαρσίας και είμαι ο καρπός του θανάτου. Αλλά παρόλη αυτήν την απόσταση που σε χωρίζει από εμένα, σε πλησίασα. Γνωρίζω τι βδελικτό πλάσμα υπήρξα, συναισθάνομαι πόσο αξίζω την περιφρόνησή σου, αλλά μην με αποδιώξεις, μην με αποδοκιμάσεις, μην στρέψεις αλλού τη ματιά σου, γιατί είδες, σου φέρνω κάτι που τόσο ποθείς, που τόσο αναζητείς, σου φέρνω αυτό που ήρθες στην γη για να δεχθείς, τη μετάνια μη μου τα δάκρυα παρίδεις η χαρά των αγγέλων, μην παραβλέψεις τα δάκρυά μου, μην αδιαφορήσεις μπροστά στον θρήνο μου, εσύ που είσαι η χαρμονή, η αγαλίαση και η απόλαυση των ουρανίων πνευμάτων, τι σχέση μπορεί να έχει η δική μου ικτρή κατάσταση, το δικό μου κατάντημα, με εσένα που είσαι το χάρμα των άνω δυνάμεων, κι όμως γι' αυτό κατέβηκες στη γη, γιατί διψούσες το κλάμα των μετανοημένων τέκνων σου. Ιδού λοιπόν ότι σου το προσφέρω, μην το παραβλέψεις Κύριε. Δέξε μου τα σπηγά των δακρύων, ο νεφέλες διεξάγων της θαλάσσης το είδωρ. Δέξου λοιπόν τα ριάκια των δακρύων μου, εσύ που συνάζεις σε σύννεφα το νερό του πελάγους». Τα δάκρυά μου είναι αλμυρά όπως εκείνο το νερό, αλλά πιο πολύτιμα. Γνωρίζω, Κύριε, πόσο διψάς από το νερό των ματιών, από το νερό της καρδιάς. Γι' αυτό και εγώ τώρα που σε αγάπησα, τώρα που παρατώντας τα μονοπάτια της αμαρτίας, εισέρχομαι στον δρόμο του Αγίου σου θελήματος, τα δάκρυά μου σου προσφέρω, τα χύνω στα άχραντα πόδια σου, που είναι ψηλότερα από όλα τα σύννεφα, γιατί στα σύννεφα πάνω πατής και έχεις την γη υποπόδιό σου. Κάμφι τίμη προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνα τους ουρανούς τη αφάτω σου κενώσει. Λίγησε πάνω στους στεναγμούς της καρδιάς μου, εσύ που έκανες να γύρουν οι ουρανοί σαν κατέβηκες και φόρεσες στον πυλό της ανθρωπίνης σάρκας αφήνοντας με ανίποτο τρόπο την δόξα σου για να πάρεις μορφή ανθρώπινη. Όχι, δεν κατέβηκε απλώς από τον ουρανό στη γη, λυγίζεις πιο χαμηλά ακόμη, συγκαταβαίνοντας στις αβίσου κάθε αμαρτωλής καρδιάς και ακούοντας τους στεναγμούς της. Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας, αποσμίξω τούτους δε πάλιν τι εις της κεφαλής μου βοστρίχης. Είδες, δεν έχω άλλο τρόπο να σκουπίσω τα πανάγια πόδια σου, που τα έλουσα με τα δάκρυά μου, τα πότισα με το ακριβό μου μύρο, τα έπνιξα στα φιλιά, παρά μονάχα τους πλοκάμους των μαλλιών μου, αυτούς έλυσα και με αυτούς θα τα σπονγίσω. Διάλυσον το χρέος, ως καγό τους πλοκάμους. Γιατί το έκανα αυτό, μήπως από αμηχανία, μήπως δεν μπορούσα να βρω ένα κομμάτι πανί. Όχι, αλλά γιατί ήθελα και με τις κινήσεις μου να σου μιλήσω, με μία χειρονομία μου να σου θυμίσω τι ζητώ από τη χάρη σου και από την αγάπη σου. Λύσε την ενοχή μου, Κύριε, όπως έλυσα και εγώ τους βοστρίχους της κόμης μου. Ξέμπλεξέ με από την αμαρτία, όπως ξέμπλεξα και εγώ τις τρίχες της κεφαλής μου, ξεκάρφωσε την ψυχή μου από την αμαρτία, όπως και εγώ αφήρεσα τις καρφίδες που συγκρατούσαν τα κύματα της κόμης μου, και πλησίων τελωνών σε κηρύξω, ευεργέτα φιλάνθρωπε. Κάμε μου αυτήν την ευεργεσία, φιλάνθρωπε, κύριε, και εγώ όχι για πληρωμή, γιατί είναι ανεκτήμητη η χάρη σου και δεν ξεπληρώνεται με τίποτε, αλλά από ευγνωμοσύνη σου δίνω αυτήν την υπόσχεση. Δεν θα μείνω απλώς μία φρόνιμη, μία σεμνή, μία τίμια γυναίκα, αλλά θα κάνω και κάτι παραπάνω. Θα πάω να σε κηρύξω ανάμεσα σε εκείνους με τους οποίους ζούσα έως τώρα, στον κόσμο των ασώτων από όπου με έβγαλες» δεν θα μείνω αδρανής, δεν θα κοιτάζω μόνο πώς να φυλάξω την αγνότητα που μου ξαναχάρισες, αλλά τι θα κάνω, θα εφαρμόσω την πρώτη και μεγάλη εντολή σου που χωρίς αυτήν όλα τα άλλα είναι περιτά και ανώφελα, θα εφαρμόσω την εντολή της αγάπης, θα γίνω μία φωνή προσκλήσεως, μία φωνή παρηγορίας στους αδελφούς μου, που ακόμη βρίσκονται στο σκοτάδι και στον βόρβορο. Είσαι ο μόνος πλούτος που για να τον κατέχει κανείς πρέπει να τον δίνει. Σε απέκτησα για να σε κρατήσω όμως για να είσαι πάντοτε δικός μου πρέπει να σε μεταδίδω και στους άλλους. Καθένας που σε πιστεύει είναι και απόστολό σου. Θα αγαπήσω αυτούς τους αδελφούς μου αληθινά με την δική σου αγάπη θα τους δείξω εσένα. Αν έως τώρα ήμουν όργανο της απολίας τους, τώρα θα γίνω όργανο της σωτηρίας τους. Εάν έως τώρα με τους λάγνους εναγκαλισμούς μου ήμουν θηλιά και τους τραβούσα προς τον Άδη, τώρα θα γίνω με την βοήθειά σου αιτία σωτηρίας. Η Αγία και Μεγάλη Τετάρτη είναι η κατεξοχήν ημέρα της μετανοίας. Κανείς μας δεν πρέπει να απελπίζεται όσο μεγάλες και βαριές αν είναι οι αμαρτίες του. Το σημαντικότερο είναι να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες που κάναμε, για τα σφάλματα που κάναμε, διότι ο Θεός γνωρίζει την αδυναμία μας, γνωρίζει ότι ως άνθρωποι ρέπουμε προς την αμαρτία, έχουμε τάση προς την αμαρτία και προς το κακό, το ζητούμενο όμως είναι να έχουμε επίγνωση των κακών που κάναμε ...και να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες να μην τα επαναλάβουμε. Να κάνουμε αγώνα, να κόψουμε τα πάθη μας, να απεξαρτηθούμε από αυτά... ...διότι όταν το πάθος διαπράτεται συνεχόμενα, λένε οι πατέρες, ότι κινδυνεύει να γίνει δεύτερη φύση. Επίσης, στην Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, τα τροπάρια του όρθρου στιγματίζουν έντονα την προδοσία του Ιούδα και αντιπαραβάλουν τον ασεβή μαθητή με την μετανοημένη πόρνη. Ότε η αμαρτωλός προσέφερε το μύρον, τότε ο μαθητής συνεφώνει της παρανόμης. Όταν η αμαρτωλός προσέφερε το μύρο προς τον Χριστό, τότε ο Ιούδας συμφώνησε με τους παρανόμους να προδώσει το Χριστό για τριάντα αργύρια. Το σπίτι του Σίμωνος του Φαρισαίου, όπου ο Χριστός έτρωγε την μεγάλη τετάρτη και εκεί πέρα μπήκε η πόρνη γυναίκα και τον άλυψε με μύρο, γέμισε από την ευωδία του μύρου, αλλά και από την ευωδία της ψυχής της. Διότι μετενόησε και δια της αποβάλετε αποβάλλεται η δυσοδία της αμαρτίας. Και το σπίτι του Καϊάφα γέμισε από την δυσοδία της αμαρτίας. Διότι συνεβουλεύσαντο οι άνομοι να σκοτώσουν τον Υιό του Θεού, να θανατώσουν τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός δεν έπαψε μέχρι τέλους να διορθώνει εκείνον που επρόκειτο να τον προδώσει. Ενώ λοιπόν γνώριζε ότι ο Ιούδας δεν θα παρετηθεί από την προδοσία, δεν έπαψε με συμβουλές, με προτροπές, με ευεργεσίες, με κάθε τρόπο διδασκαλίας, να τον συγκρατήσει από την προδοσία και να τον αναχαιτήσει με τον λόγο σαν με κάποιο χαλινάρι και αυτό ο Χριστός το έκανε για να μας διδάξει ότι κι αν ακόμη γνωρίζουμε από πριν ότι δεν θα πιστούν οι αδελφοί μας, εμείς να κάνουμε κάθε τι που εξαρτάται από μας, εφόσον θα λάβουμε ολόκληρο το μισθό μας για την συμβουλή που δώσαμε ασχέτως αν οι αδελφοί μας δεν μας ακούσουν. Αυτά λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Σίμωνο Φαρισαίος ήταν λεπρός και ο Χριστός τον καθάρισε από τη λέπρα. Του παρέθεσε του Χριστού γεύμα ο Σίμων και την ημέρα εκείνη την Μεγάλη Τετάρτη όταν ο Χριστός εισήλθε στο σπίτι του Σίμωνα για να φάγει ύστερα από λίγο ήρθε και η αμαρτωλή γυναίκα και ξεκίνησε να εκδηλώνει την μετάνοιά της με τον να κλαίει και να αλείφει τα πόδια του Κυρίου με μύρο αλλά και με τα δάκρυά της. Το πολυτίμη των μύρων η Πόρνη ήλυψε με τα δακρύων. Αναμίχθηκε το μύρο με τα δάκρυά της και μετά σκούπισε τα πόδια του Χριστού μας με τα μαλλιά της κεφαλής της. Ο Χριστός της είπε «Γυναίκα, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Σκανδαλίστηκαν τότε οι Φαρισαίοι και έλεγαν ποιος είναι αυτός που έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Αυτό είναι δουλειά του Θεού έλεγαν. Και ο Κύριος είπε την εξής παραβολή στον Σίμωνα τον Λεπρό ότι σε μία πόλη ήσαν δύο χρεοφυλέτε. Ο ένας χρώσταγε 500 δινάρια και ο άλλος 50. Ο δανειστής όμως αυτός τους τα χάρισε και τον δύο τα χρέη τους και του λέει ο Χριστός «Σίμων, ποιος από τους δύο οφείλει μεγαλύτερη αγάπη και ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο αυτό» και απαντάει ο Σίμων «Αυτός που του χαρίστηκαν τα πεντακόσια δινάρια που χρωστούσε». Έτσι λοιπόν του λέει και αυτή η γυναίκα της συγχωρούνται πολλά γιατί αγάπησε πολύ. Μακάρι αγαπητοί μου χριστιανοί όλοι μας να έχουμε την μετάνοια της πόρνης και την μετάνοια του λιστού του επί του Σταυρού. Εμείς αντί για μήρος στο Χριστό, ας προσφέρουμε τις αρετές, ας προσφέρουμε τους πνευματικούς καρπούς, τους οποίους θα πρέπει να παράξουμε και το κυριότερο απ' όλα, ας πιστέψουμε τον Χριστό μέσα από την ψυχή μας, με την ορθόδοξη πίστη μας, να Τον πιστεύουμε, να Τον λατρεύουμε ως Θεό, και να προσπαθούμε σιγά σιγά κι εμείς, με τη βοήθεια του Θεού, να αποκτήσουμε πνευματικούς καρπούς. Καλή μετάνοια σε όλους μας και καλή Ανάσταση.